από τα ξαδέρφια του, παππού σπιταλιόρου. Απόψε υποδέχεσαι το πρώτο εγγονό σου και ένα πρατή χαμόγελο φάγει το πρόσωπό σου. Η πιο θερμή υποδοχή του Κώστα μας αξίζει. Παππού στα δυο σου γόνατα να τον εκανατίζεις. Να τραγουδήσω δεν μπορώ. Η λέξη τους αρέσει. Ρα, ρα, ρα και κόβεται η ανάσα μου στη μέση. Ωρα καλή σου Κώστα μας. Καλή αντάμωση, σ' αγαπάμε. Πολύ δύσκολη και πολύ βαριά η σημερινή μέρα για τα λόγια. Δύσκολα βγαίνουν τα λόγια. Δύσκολα σκέφτεται το μυαλό για να αποχαιρετήσουμε ένα καλό κοπέλι, ένα δικό μας άνθρωπο, έναν ενωρίτη μας, έναν αλογιανό, τον Κώστα Κεφαλογιάννη του μάλλον. Η μοίρα του έπαιξε άσχημο παιχνίδι και το νήμα της ζωής του κόπηκε μόλις στα 47 του χρόνια. Ο Κώστας όμως, στο σύντομο βίο του πρόλαβε να δημιουργήσει, πρόλαβε να αφήσει έντονη την πατουλιά του στα Ανώνια και την Κρήτη. Παρότι νέος, ήταν ένας άντρας με χαρακτηριστικά ανογιανού παλιά σκοπής. Μπροστά σε όλους τους κοινωνικούς αγώνες για τα Ανώνια, μπροστά σε όλα τα μεγάλα γεγονότα, μπροστά στις χαρές και τις λύπες, βάζοντας το δικό του λιθαράκι για να ανεβάσουμε το χωριό λίγο ψηλότερα. Το χαρακτήριζε το πάθος για ό,τι έκανε. Δεν του άρεσε να αφήνει τη δουλειά του στη μέση. Στήριζε με το δικό του τρόπο τον συνάνθρωπό του και κρατούσε πάντα ψηλά τη σημαία του ανογιανού πληρότητου. Αγαπητέ Κώστα, φεύγεις νέος, όμως αφήνεις πίσω σου ένα βλαστάρι, τον Γιώργη, και αυτός θα είναι από εδώ και μπρος η συνέχεια σου. Αυτός θα είναι και η μεγάλη παρηγοριά για τους δικούς σου και την οικογένειά σου. Ανόγια σε ευχαριστούν για ό,τι έκανες και όσα πρόσθεσες. Όπου επάτησες η γη, ανθεί και λουλουδίζει κι όλος ο μυροπόταμος στη φεύγα σου δακρύζει. Δεν το χωρεί ανθρώπου νους, κι όμως αλήθεια είναι που κάτω κόσμου τα στενά, πως τα στολίζεις κρίνουν. Φεύγεις και μένει πίσω σου το άχι και το γιάντα και εκείνο το χαμόγελο να σε θυμίζει πάντα. Αιώνια η μνήμη σου, ασύνελα πριν το χώμα που θα σε σκεπάσει.